Πείτε μας τι χρειάζεστε για να ανοίξει ο δρόμος. Αυτή την ερώτηση έκαναν επανειλημμένα οι φορείς της Ροδόπης στον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτη Αρκουμανέα. Δυστυχώς απάντηση δεν πήραν. Πρόεδρε, εδώ ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα όλα φυσικά πρέπει να τηρηθούν, εμείς και εμείς αυτό θέλουμε, αλλά θέλουμε ό,τι χρειάζεται να μας πείτε για να γίνει άμεσα, γιατί ο σταθμός πρέπει να ανοίξει. Είναι πολύ σημαντικό για όλη την περιφέρεια. Περνάνε πάνω από 1,5 εκατομμύριο οχήματα. 1,8 οχήματα το 2019, που ήταν το μέγιστο. Είναι για πάνω, μιλάμε για πάνω από το 80% περίπου των τουριστών που έρχονται στην περιφέρεια μας. Είναι ένας άξονας ο οποίος συνδέει τη Ρουμανία, Βουλγαρία και τη χώρα μας. Είναι η πιο σύντομη δίωδος από τα βορειοανατολικά μας σύνορα. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ ήταν ασαφής, έδειχνε να μην γνωρίζει και φυσικά δεν έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα όχι μόνο των δημοσιογράφων αλλά και των φορέων. Πρόλαβε ωστόσο να φωτογραφηθεί μπροστά στα Isobox, τα οποία είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δόθηκαν από τα επιμελητήρια για το παρεμπόριο, αλλά πλέον θα χρησιμοποιηθούν από τα κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τους ελέγχους. Έχουμε κάνει τεστ εμείς καταρχάς σε όλη την Ελλάδα, σε όλα, άρα έχουμε δει πολλά. Καταρχάς θα βελτιωθεί, ήδη είναι πολύ καλό, βλέπουμε μια ωραία υποδομή και του στρατού και το κοντέινερ. Να δούμε λίγο και τη διαδικασία από τα σύνορα και από το σταθμό μέχρι εδώ, γιατί είναι μια απόσταση, αλλά πιστεύω ότι σε συνεργασία με την αστυνομία και την πολιτική προστασία θα βρούμε ακριβώς το πώς θα ελέγχονται εδώ ο κόσμος. Θα το οργανώσουμε. Οπότε αναμένουμε το άνοιγμα με το επόμενο ΦΕΚ. Από τις 25 δηλαδή. Εντάξει, επειδή σας λέω είναι από Υπουργείο Εξωτερικών Τουρισμού, είναι μια, εμείς έχουμε έρθει για το υγειονομικό. Νομίζω είναι από το βασικό βασικά, γιατί ολονών η αγωνία είναι καταρχάς το... Με λίγα λόγια, ο ΕΟΔΗ δίνει το πράσινο φως. Είναι μια συνεργασία πολλών, γιατί σε όλες τις πύλες εισόδου είναι μια... Είναι εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι που συνεργαζόμαστε. Πώς θα συνδράμετε? Πώς θα γίνει η συνδρομή του ΕΟΔΗ, πώς θα γίνει εδώ πέρα, με τι αριθμό προσωπικού? Θα γίνει όσο απαιτείται για να κάνουμε τις εξετάσεις, γιατί πρώτα βγάζουμε τις εξετάσεις και εμείς ανάλογα στελεχώνουμε. Δεν νομίζω, έχουν προσταθεί κιόλας να βρούμε κι άλλο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε άμεσα, πιστεύω, να την λειτουργία και για τους τουρίστες. Προφανές θα χρειάζεται ένα ΦΕΚ καινούργιο, αλλά αυτό νομίζω κεντρικά και μετά από αυτή την επίσκεψη θα λυθεί. Γιατί δεν ήρθατε πιο νωρίς, κύριε Αρκουμανέα? 10 μέρες είχαμε πλωτικό άνοιγμα για την ΙΜΦΕ. Γιατί δεν έγιναν κατάλληλες κινήσεις νωρίτερα από τους συναρμόδους για να είμαστε ανοιχτοί τώρα? Και να προσθέσω και κάτι, αν θέλετε. Είχαμε ανοίξει και πιο πριν, απλά επειδή υπήρχε ένα θέμα. Ξέρετε ότι ο σταθμός αυτός είναι λίγο ιδιαίτερος και μέχρι να αποφασιστεί ακριβώς ποιοι σταθμοί, γιατί δεν έχουν ανοίξει όλες οι φύλες εισόδου στη χώρα, θα γίνεται σταδιακά. Εξαλλού τα επιμελητήρια δόρισαν χημικές τουαλέτες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Ο στρατός και η αστυνομία διαμορφώνουν τις λοιπές υποδομές. Θα καλυφθεί οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει, τόνισαν οι φορείς, με τον Δήμαρχο Κομωτινής να επισημαίνει ότι μπορεί να διατεθεί ακόμα και προσωπικό. Αν χρειαστεί χώρος κι άλλος, εμείς έχουμε σπιτάκια τα οποία είναι ξύλινα, μπορούν να εργοποιήσουν, μπορούν να τα πάντα, τα οποία θα χρησιμοποιούμε. Αν χρειαστεί δηλαδή ο χώρος, αν χρειαστεί έξτρα χώρος, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε να συμπληρώσουμε. Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας δέχθηκε καταιγισμό ερωτημάτων, αλλά δεν ήταν σε θέση να δώσει απαντήσεις. Δεν σας είχε ενημερώσει κάποιος ότι υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις και θα έπρεπε να το αποφευθούν? Ανάλογα με το άνοιγμα, σας λέω. Δεν είχαν αποφασιστεί ακόμα όλα και ακριβώς επειδή γίνεται αυτή η συνεργασία, όταν αποφασίζεται κάποιο σύνορο, μετά γίνεται και η διαδικασία. Εγώ τονίζω όμως ότι είχε επικοινωνήσει με κάποιον από την Δυτική Επιτροπή και δεν της είχε τονιστεί ότι έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Για πέμπτη φορά επαναλάβω ότι γίνεται όλο οργανωμένα και σχεδιασμένα τώρα για να ανοίξει. Ο δρόμος, σύμφωνα με όσα είπε, μπορεί να ανοίξει σε μερικά 24 ώρα. Το πότε ακριβώς όμως παραμένει άγνωστο. Νομίζω θα γίνει αρκετά γρήγορα, δεν μπορώ να σας πω, γιατί σας λέω είναι μια ακριβώς τώρα, αν θα είναι σε 24 ώρες ή σε 3 μέρες. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμη. Okay. Γιατί αυτό πρέπει να πούμε είναι κεντρικά. Νομίζω όμως ότι σε συνεργασία θα είναι πολύ γρήγορα. Είναι πολύ γρήγορα που πρέπει να υπογράψουν. Οπότε... Όλα αυτά γιατί η Νυμφαία είναι η σημαντικότερη πύλη εισόδου τουριστών σε όλη την περιφέρεια. Το 2019 περίπου 1,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα μπήκαν στην Ελλάδα μέσω του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης της Νυμφαίας. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι που περνούν από το σημείο αφήνουν περίπου το 1% του ΑΕΠ. Πρόκειται για δισεκατομμύρια τα οποία χάνονται από την τοπική αγορά και τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο ο δρόμος παραμένει κλειστός. Η αλήθεια είναι, Πρόεδρε, ότι αυτό το οποίο ενδεχομένως φάνταζε αδύνατο την περασμένη Παρασκευή, ενώνοντας όλοι μας τις δυνάμεις και καταλαβαίνοντας αυτοί που έπρεπε να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ανοίξει, γιατί είπαμε
το πόσα οχήματα περνάνε το χρόνο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε και την οικονομική παράμετρο. Περνάνε, τα οχήματα τα οποία περνάνε αφήνουν στη χώρα περίπου το 1% του ΑΕΠ, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άρα αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Πρόεδρε, το πόσο σημαντικό είναι αυτή η πύλη να ανοίξει το συντομότερο δυνατό και βεβαίως προφανώς και θα παραμείνει ανοιχτή για να υποδεχτεί τα εκατομμύρια τουρίστες. Ζητήσαμε από τον κύριο Κουμανέα την τάχιστη ενίσχυση με προσωπικό του Συνεργείου ΔΕΟΔΗ και οποιαδήποτε άλλη προσθήκη χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει σε αυτόν τον διαμορφωμένο ήδη σταθμό ο οποίος είχε γίνει για το παρεμπόριο και διαθέσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου έστω και προσωρινά να μπορέσει να λειτουργήσει ο σταθμός ως ένα σημείο ελέγχου για τη δίωδο των τουριστών που για μας επιβεβαιώνει και επιμένω ότι είναι μείζον σημασίας. Θετικό το ότι είναι και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ που είναι το σημείο κλειδί το να δώσει το πράσινο φως και από τη στιγμή που και ο ίδιος βλέπει ότι έγινε μια προσπάθεια μέσα σε 3 ημέρες ο χώρος αυτός να ευπρεπιστεί, να στηθεί, να βελτιωθεί, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πάνω από 2-2,5 χρόνια που έχει δημιουργηθεί για την πάταξη του παρεμπορίου πάλι με πρωτοβουλία των επιμελητηρίων, βλέπουμε σήμερα ότι μπορεί να παίξει και το ρόλο της, θα λέγαμε, του ελέγχου της πανδημίας από τα βόρεια σύνορά μας. Επομένως, σήμερα μένουμε ικανοποιημένοι και ευελπιστούμε ότι τα επόμενα 24 ώρα πραγματικά να έχουμε αλλαγή του ΦΕΚ, έτσι ώστε η Νυμφαία να ανοίξει επίσημα.